ακριβώς αυτό, μια τέτοια σκέψη μας οδηγεί σε ένα διέξοδο, ότι σαν να σταματάει η ζωή. Το ζητούμενο είναι ότι αν πάρουμε μόνο από τη μεριά της ιατρικής και τα νούμερα κτλ., θα είμαστε διαρκώς σε μια αγωνία, σε ένα επιπλέον φόβο στη ζωή μας, ότι αυτή η ασθένεια μπορεί να πάσει πριν να ξανάρθει. Το ζητούμενο είναι για μας, και αυτή είναι η δουλειά της ψυχοκοινωνικής οικολογίας, είναι να δούμε με ποιο τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου, η οργανική διάθεση του καρκίνου, που δεν αμφισβητείται, μπορεί να ενταχθεί στην προσωπική του υποκοινωνική ιστορία. Δηλαδή, πώς την κάνει μέρος της ζωής του και με ποιο τρόπο η ζωή του νοηματοδοτείται, ενδεχομένως και με πολύ διαφορετικό τρόπο, να συμβάνει διαδιαλλαγές στη ζωή του και να μπορεί να φτιάχνει ένα προσωπικό, μια προσωπική πορεία που είναι μοναδική, αξιοπρεπέστατη, όπως ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως έχουν να τραβήξουν το δικό τους γολγοθά και στην αποθεραπεία τους κτλ. Να το χρειάζονται όλο αυτό. Δηλαδή να θέλουν τον χρόνο τους. Να μην χρειάζεται να τους πεις ότι είσαι γενναία, μπράβο που το αντιμετωπίζεις. Να σας πω κάτι. Το γενναίο στην περίπτωση ανθρώπων που έχουν μια τέτοια κοινωνική εμβέλεια, δύναμη προς το ευρύτερο κοινό, το γενναίο είναι ότι μπορούν και θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, όχι μπαίνουν μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ γενναίο. Το άλλο γενναίο είναι ότι μπορούν με έναν άλλο κομμάτι του εαυτού τους να κρατήσουν τη σχέση τους με την προσωπική τους ζωή. Και αυτό φάνηκε στη Φόφη Γεννηματά πραγματικά, ότι μπόρεσε να κρατήσει αυτά τα δύο πεδία με έναν τρόπο πάρα πολύ προσωπικό και μοναδικό. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Άλλο τι μπορεί να βγαίνει μπροστά, και καλά κάνει ένας πολιτικός, ένα δημόσιο πρόσωπο και βγαίνει και δίνει προς τα έξω τη μαρτυρία ότι ναι με ένα ασθενή, αλλά είναι ένα σύμβολο εκείνη τη στιγμή που το λέει. Εκείνο που δεν λέγεται όμως είναι ότι από πίσω του υπάρχει ένας άλλος κόσμος, πολύ προσωπικός, ο οποίος χρειάζεται να παραμείνει. Του φόβου. Όχι μόνο αυτό, και το τρόπο με τον οποίο επαλλεύει αυτή την ασθένεια. Είναι πολύ υποκειμενικό. Δεν είναι ένας ο τρόπος. Αλλά αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να φαίνεται προς τα έξω. Δεν μπορεί να γίνει να επικοινωνηθεί. Είναι κάθε φορά πρέπει να γίνεται σε μια άλλη πλευρά, πιο προσωπική, πιο ιδιωτική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και αν ήταν ένα γενναίο πράγμα που υπήρξε στην περίπτωση της Γεννηματά, ήταν ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή κατάφερε αυτή η γενναιότητα να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτόν τον προσωπικό αγώνα, την προσωπική αντιμετώπιση της ασθένειας. Και αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουμε κι εμείς. Δηλαδή μην μπλέκουμε απαραίτητα το δημόσιο λόγο με τον ιδιωτικό λόγο. Χρειαζόμαστε και τον ιδιωτικό λόγο που θα είναι μακριά και θα παραμείνει για πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κύριε Δήμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να υπενθυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επιστημονική ημερίδα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας με αυτό ακριβώς το θέμα που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τα τελευταία 7-8 λεπτά.